Καλημέρα. Καθένας λέει ότι θέλει το χοντάει ο Άξεν. Καλημέρα, Άσημος. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, βρε Ελένη. Σε βλέπω που υποφέρεις. Ξέρεις τι. Και εγώ ξεχνιέμαι εδώ πέρα. Περνάμε πραγματικά ωραία. Χορεύω, κάνω, δείχνω, ξεχνιέμαι. Τώρα πάνε καλά που κάθεσαι. Πάνω στο τσιφτετέλι. Πρόσεχε λίγο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, έχουμε μία όψη την οποία θα αναλύσουμε σήμερα. Αυτή η όψη γίνεται απόψε το βράδυ, αλλά είναι μετά τις 12, οπότε πιάνει την Παρασκευή. Αλλά πιάνει και τη σημερινή μέρα, πιάνει και τις δύο μέρες. Άρα θα μιλήσουμε για τη σύνοδο της Αφροδίτης με τον Κρόνο, που είναι στο ζώδιο των Ιχθύων. Είναι απόψε το βράδυ ακριβίας η όψη, αλλά μιλάμε για μια κύρια όψη, σύνοδος, η οποία επηρεάζει καλώς ή κακώς και τις δύο μέρες. Βέβαια, δεν επηρεάζει με τον ίδιο τρόπο όλα τα ζώδια. Επηρεάζει πιο πολύ τα μεταβλητά ζώδια, δηλαδή κλασικά διδύμους, παρθένους, τοξότες και ηχθείες, εφόσον είναι στο ζώδιο των ηχθείων. Και να σκεφτούμε λίγο τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει αυτή η όψη. Η Αφροδίτη, έχουμε πει ότι είναι ο πλανήτης που συμβολίζει στην αστρολογία τις σχέσεις, όλη την γκάμα των σχέσεών μας, από τις ερωτικές, τις φιλικές, επαγγελματικές, όλες τις επαφές που έχουμε και τις σημαντικές σχέσεις στη ζωή μας. Επηρεάζει θέματα που αφορούν το πορτοφόλι μας, οικονομικά, επηρεάζει φυσικά και τα θέματα της ομορφιάς. Και έρχεται στην ουσία, συναντά τον Κρόνο. Και ο Κρόνος, έχουμε πει πολλές φορές, ότι είναι ο πλανήτης που συμβολίζει τον περιορισμό, τη συρρυκνώνει δηλαδή την Αφροδίτη, άρα τι κάνει, ψαλιδίζει στην πραγματικότητα την εύνοια που μπορεί να έχει η Αφροδίτη από το ζώδιο των Ιχθύων που είναι σε έξαρση. Άρα λοιπόν είναι μία όψη που κάπως νιώθουμε ότι μας περιορίζει, μας ζορίζει, μας βάζει σε μία διαδικασία πειθαρχίας, κυρίως σε αυτά τα θέματα που είπαμε, οικονομικά, θέματα σχέσεων και από την άλλη πλευρά, μπορεί πιο εύκολα να νιώθουμε αποκομμένοι από κάποιους ανθρώπους, από τους φίλους μας, από τους αγαπημένους μας. Ή μπορεί να εξαπολύουμε πιο εύκολα κατηγορώ, δείχνοντας με το δάχτυλο τους άλλους, ενώ μπορεί να φταίμε και εμείς οι ίδιοι για κάποια πράγματα. Πάμε να δούμε πώς θα επηρεάσει όλο το ζωδιακό